6 μηνών είναι το μωράκι μας. Η μαμά έχει λοιπόν μια ερώτηση την οποία θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Λοιπόν, έχω τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι λογοθεραπευτής. Και μου πρότεινε ότι όταν τρώει το μωρό, όταν το σιτίζω, να το λερώνω γύρω-γύρω με το κουτάλι από το στόμα, για να κινεί τη γλώσσα του και έτσι να μάθει να κουνάει τη γλώσσα του και να τρώει σωστά και αύριο μεθαύριο να μιλάει σωστά. Ισχύει αυτό? Πολύ σωστή παρατήρηση λοιπόν του κουμπάρου μας. Έτσι, όντως, αφήνουμε τα παιδιά μας έτσι να λερωθούν και να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλες τις αισθήσεις που είναι γύρω από το στόμα, γιατί να χρησιμοποιήσουμε τις χηλικές, δηλαδή ουσιαστικά έτσι, ευαισθησίες, όπως επίσης και τη γλώσσα, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά βοηθιόνται να μιλήσουν. Αυτό το ξέρουμε στη λογοθεραπεία, όταν κάποια παιδιά έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, τους βάζουμε κάποια τσιρότα δίπλα στα μάγουλα, ώστε να ενεργοποιήσουμε μηχανισμούς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι μάνες οι οποίες φοβούνται να ταΐσουν τα μωράκια τους αρκετά νωρίς, φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά να πιάσουν τις τροφές και να πασαληφθούν, σημαίνει ότι καθυστερούν και σε άλλες δεξιότητες, κυρίως της ομιλίας. Άρα λοιπόν ένα παιδί εκπαιδεύεται. Πώς μαθαίνουμε ένα παιδί να παίζει πιάνο, έτσι μαθαίνουμε και ένα παιδί να μιλάει καλύτερα και σωστότερα. Αυτό χρησιμοποιώντας λοιπόν κάποιες τέτοιες τεχνικές, οι οποίες μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχει απόλυτο δίκιο λοιπόν ο φίλος μας ο λογοθεραπευτής. Συμφωνείς? Συμφωνούμε.